Φτάσαμε στα Χριστούγεννα και λέω πολλές φορές μέσα μου, έρχονται τέτοιες μεγάλες γιορτές και ποιο είναι άραγε το νόημα και ποιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε, να νιώσουμε, να ζήσουμε. Και σκέφτομαι και λέω, ο Χριστός ήρθε σε ένα στάβλο, καταδέχτηκε ή μάλλον αυτό του έμεινε από όλη τη δημιουργία που είχε φτιάξει και αυτό του δώσαμε εμείς να γεννηθεί, ένα στάβλο ζώων. Δεν είχε τίποτα άλλο η γη να του δώσει. Δεν είχε τίποτε άλλο ο άνθρωπος να του δώσει, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Και ενώ γεννιόταν ως βασιλιάς, εμείς του δώσαμε, αντί για παλάτι, στάβλο. Και όσο το σκέφτομαι αυτό, το παρομοιάζω με τη δικιά μας καρδιά και ψυχή. Άρα και εμείς τι του δίνουμε. Πάλι ένα στάβλο του δίνουμε. Να αρθεί να γεννηθεί την καρδιά μας και την ψυχή μας. Την καρδιά μας και την ψυχή μας. Που λίγο, πολύ, πιο πολύ, αν γίνεται λίγο στον Άρτικα, λίγο, να τελειώσουμε και μετά. Λίγο πολύ λοιπόν ένα στάβλο του δίνουμε. Μία αμαρτιούλα, δύο αμαρτιούλες, τρεις αμαρτιούλες, τέσσερις αμαρτιούλες, δέκα αμαρτιούλες, είκοσι αμαρτιούλες. Και όμως ο καλός μας, ο Θεούλης, για να νιώσουμε την ψυχή μας πεντακάθαρη, μας έχει δώσει τον τρόπο. Δεν το κρατάει αμανιάτικο ο Χριστός. Τα έκανες, τέλος, δεν θέλω να σε βλέπω. Όπως κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Αν μας κάνει κάποιος κάτι, δεν του ξαναμιλάω, παπά μου, μέχρι να πεθάνω. Τι σου έκανε, μωρέ? Να μια μέρα που ήμασταν σε ένα σπίτι του αδερφού μου, του ξαδερφού μου, οπουδήποτε, μου μίλησε τόσο άσχημα που εγώ δεν θέλω να τις ξαναμιλήσω. Ούτε αυτηνής, ούτε αυτουνού, ούτε του αλλουνού, ούτε του παραλλουνού. Και όμως ο Χριστός μας για μας, που βλέπει τι του κάνουμε κάθε μέρα, ακούει τι του λέμε κάθε μέρα και όμως τούτος εδώ ο Χριστός ήντος έτοιμος κάθε φορά να μας πάρει αγκαλιά και να δει και τώρα αυτή τη μέρα τη μεγάλη, την υπέροχη να δει και στη δικιά μας καρδιά και να γεννηθεί. Έτοιμος είναι. Το θέλει σε όλους να πάει. Μην περνάει από το μυαλό μας ότι ο Χριστός θέλει να έρθει σε 5-10 μόνο που κάνουν σταυρούς. Όχι. Μπορεί και να τους προσπεράσει αυτούς αν έχουν εγωισμό πολύ μέσα τους. Αλλά θέλει και τον τελευταίο. Όποιος κι αν είναι αυτός ο τελευταίος. Άλλωστε, ούτως ηγάπησε, λέει, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που έδωκε τον γιο του τον μονογενή, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν. Είναι ο κάθε ένας, ο κάθε ένας, ο κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν. Τι ωραία λέξη παρακάτω, μη απόλυτε, να μην χαθεί, αλλά, επειδή κάναμε και μνημοσυνάκι, να έχει
ζωή αιώνια. Να έχει αιώνια ζωή. Θέλει λοιπόν να είμαστε κοντά Του. Θέλει να έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή για να το δεχτούμε. Και πότε είναι η καρδιά μας ανοιχτή? Αν αφήσουμε απόξω τις κακίες, τις ζήλες, τους φθόνους, τα μίση και φτιάξουμε μέσα στην καρδιά μας λίγη αγάπη παραπάνω, λίγη ταπείνωση παραπάνω, λίγη υπομονούλα, τότε θα έρθει σίγουρα ο Χριστός. Έρχεται χτες να εξομολογηθεί μία οικογένεια. Δεν θα πω μωρέ όνομα, μη σκέφτεστε αμέσως. Είναι δυνατόν να πω όνομα. Έρχεται λοιπόν μία οικογένεια. Και μου λέει, η γυναίκα έρχεται χρόνια και εξομολογείται. Τι έχεις καρδούλα μου να μου πεις? Και τι μου λέει? Και έκλαψα. Παπά μου, σήμερα ένιωσα πραγματικά το κρίμα πάνω μου. Τόσα χρόνια σκεφτόμουν ότι εγώ είμαι η καλή στο σπίτι, γιατί εξομολογέμαι, κοινωνάω, εκκλησιάζομαι, κάνω τούτο και κάνω εκείνο. Και τι κατάλαβα σήμερα? Πόσο πολύ τα ζει ο άντρας μου αυτά, αλλά χωρίς να τα δείχνει. Και τι μου λέει σήμερα, λέει, το μεσημέρι που τρώγαμε? Ρε γυναίκα, το έχεις καταλάβει ότι σήμερα είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που εξομολογάει ο Παπάς? Τον κοίταξα. Εκεί δεν θα πάω. Δεν είμαι καλά να οδηγήσω, του λέει. Τι σε νοιάζει, θα σε πάω εγώ. Παπά, λέει, μου κόψε τα πόδια. Εγώ τον είχα και άσχετο και αδιάφορο. Εξομολογέται η ίδια. Βγαίνει και βλέπω να μπαίνει ο άντρας. Και έκανε μια εξομολόγηση ταπεινή, καθαρή, αληθινή, που μετά ξαναμπαίνει κλαίγοντας η γυναίκα και λέει, Παπά Χρήστο, είδες μωρέ τη σούλητα, τούτος εδώ τα ξέρει καλύτερα από μένα και τα ζει καλύτερα από μένα. Γι' αυτό, μωρέ, είπε ο Χριστός, πολλοί από εσάς, λέει, που με φωνάζετε Κύριε, Κύριε και με προσκυνάτε, θα δείτε, λέει, πολλούς άλλους να τρέχουν πριν από εσάς και να μπαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών από αυτούς που εσείς τους φτύνετε και τους έχετε για αμαρτωλούς και για πέταμα. Χτες το άλλο που έζησα το υπέροχο. Γέμισε η αυλή της εκκλησίας παιδιά, παλικάρια και κορίτσια που ήρθαν και κάθισαν με τις ώρες στο κρύο περιμένοντας τη σειρά τους. Από πού είστε εσείς, καλά μου, έπιανα κάθε τόσο και ρώταγα τις παρέες. Και τι μου λέγανε? Από Κοζάνη, από Βέρεια, από Φλόρινα, από Σέρες, από Κομοτηνή κλπ. Κλπ. Και λέω μέσα, τι Θεός είναι τούτος εδώ? Πού τους τσακώνει, μωρέ? Πού τους τσακώνει?
Μου ήρθε αυτές τις μέρες και ένα παλικάρι από αυτά τα πολύ τρελά τα δικά μου παλικάρια που εκεί στα γήπεδα κάνω όλες τις τρέλες που μπορείτε να φανταστείτε. Του λέω, κάθισε στην καρέκλα. Μου λέει, όχι, παπά. Θέλω να γονατίσω μπροστά σου και να πέσω πάνω στα γονατά σου. Και έκανε μία εξομολόγηση, μετρούσε κιόλας. Παπά, δεν θα μ' αφήσεις να φύγω αν δεν βρω 20 αμαρτίες. Έτσι λέει, τις έφτιαξα στο μυαλό μου ότι 20 είναι σίγουρα. Και άρχισε 1, 2, 10, 11, 12, 18, κόλλησε. Παπά, δεν φεύγω. Πρέπει να τις βρω και τις άλλες δύο. Ξέρετε, ήθελα να του φιλήσω εγώ τα πόδια μετά. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτή είναι η αγκαλιά Του. Αυτή είναι η αγάπη Του. Σας έχουμε μάθει, δυστυχώς, να σας δείχνουμε ένα Θεό που τιμωρεί. Και το είπα και μια άλλη Κυριακή εδώ πάλι. Δεν ξέρω, εδώ στον Άγιο Χαράλαμπο που μπορούν αυτά να τα λέω. Ότι στα σπίτια σας φτιάχνετε και ζωγραφίζετε θεούς που είναι εισαγγελείς και αστυνομικοί και παππούλες. Και μετά τα παιδιά φεύγουν μακριά και ευτυχώς που φεύγουν μακριά. Γιατί αν πιστέψουν σε τέτοιο Θεό, αλλημονό τους. Ενώ τούτος ο Θεός, αχ, τούτος ο Θεός, τούτη η καρδιά αυτών του Θεού, τι αγάπη που έχει. Πόση αγάπη έχει αυτός ο Θεός, που θέλει πάντα σαν ανθρώπους σωθήνε. Πάμε λοιπόν στα πρακτικά τώρα. Στα πρακτικά. Την ερχόμενη Παρασκευή το βράδυ, εμείς σκεφτήκαμε να την κάνουμε την ακολουθία των Χριστουγέννων βράδυ. Και για εσάς που έρχεστε από μακριά και για τους λίγους κατοίκους εδώ του χωριού, θα το κάνουμε αγρυπνία. 8.30 με 12 και 4. Θέλω να κοινωνήσετε όλοι. Θέλω να κοινωνήσετε όλοι. Όλη μου την αγάπη. Και όσοι κοινωνήσατε αυτές τις μέρες, να ξανακοινωνήσετε. Με μία προϋπόθεση ότι θα έχετε αγάπη μέσα σας. Και να δείτε, και επειδή γιορτάζει ο χαζός, ο παπάς μας, θα σας κεράσει. Και μετά θα λειτουργήσουμε την Κυριακή απέναντι. Πρωτοχρονιά εκεί θα τα πάμε τις μεγάλες γιορτές και θα πάμε σιγά σιγά στην καινούρια τη χρονιά. Σας ευχαριστώ και να ζητήσω και ένα μεγάλο συγγνώμη όποιον πόνεσα, όποιον πήκανα, όποιον σκανδάλισα, σε όποιον δεν ήμουνα. Αυτός ο παπάς που θέλει ο Θεός, θέλω να με συγχωρέσετε για να κοινωνάω και εγώ με αγάπη, με Θεό, με καθαρότητα. Και να ξέρετε και κάτι και τελειώνω. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο αγιότητα να περιμένετε πότε θα γίνετε καλοί ή πότε θα σας πει ο διάβολος ότι είστε καλοί να δείτε να κοινωνήσετε. Ποτέ δεν θα σας πει. Πάντα θα σας βγάζει αμαρτίες και λάθη. Μη πας. Ούτε στον παπά, ούτε να κοινωνήσετε. Παπά. Όχι. Ελάτε στο τέλος, μείνετε, να σας διαβάσω όλους μια ευχή. Και να δείτε να μην παλάτε. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ.
Τώρα θα μου επιτρέψει όμως το μνημόσυνο να πω κάτι. Να ξέρετε ότι έξω το κέρας μένει τη ρόπιτα. Χαζό λαθάκι το κάναμε. Όσοι νηστεύετε καλά να μην πάρετε. Οι υπόλοιποι πάρετε. Αλλά καλό είναι αυτή τη βδομάδα να νηστεύσουμε όλοι. Κύριε Δεϊθόμερ!